Θα καλωσορίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη προανήγγυλα, τον βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φάνη Παπά, που είναι μαζί μας. Κύριε Παπά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας ακούνε. Χθες σας είδαμε όλους τους βουλευτές, δεν ξέρω αν έλειψε κανείς, νομίζω τους είδα όλους, σε αυτό το καφέ στην Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης με τον Πρωθυπουργό, με πάρα πολλά χαμόγελα ο κύριος Μητσοτάκης, πριν αρχίσει βέβαια την περιοδία του Δυτικά και μετά την επίσκεψη στον Άγιο Παύλο. Δόθηκε ουσιαστικά το σύνθημα για τον αγώνα, την εξωστρέφεια και τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ήταν έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια συζήτηση ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ευδιάθετος. Άκουσε θέματα που υπάρχουν για από την πόλη. Μπορώ να πω ότι σε ορισμένα θέματα που ακούστηκαν δόθηκαν λύσεις μέσα σε λίγες ώρες. Και αναφέρουμε παραδείγματος χάρη για το να παραμείνει το βέλος στη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που ακούστηκε μέσα σε εκείνο το τραπέζι, είπε: θα το διερευνήσω, και όντως η επικοινωνία που είχε μέσα σε λίγες ώρες με τον Υπουργό. Γιατί εμείς το ακούσαμε μετά από τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Πολύ με τον γρήγορα. Υπουργό και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον Υπουργό. Στην Πολύχνη το ανακοίνωσε και λέει: μπορώ να ανακοινώσω ότι πλέον το βέλος θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτό ήταν και είδηση ουσιαστικά. Ήταν μια είδηση που δεν ήταν βέβαια μοναδική. Αναφέρθηκαν αρκετά θέματα. Αναφέρθηκαν όσον αφορά για την πόλη, το κομμάτι με την ιστορία με το flyover. Αναφερθήκαμε εμείς όσον αφορά οι βουλευτές και εγώ προσωπικά σε σχέση από τη Β' Θεσσαλονίκης με θέματα που έχουν να κάνουν με το πρωτογενή τομέα, με τη μεταποίηση. Και γενικότερα ήταν μια έτσι πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν και ωραία μέρα. Ήταν και πολύ ωραία. Και νομίζω ότι είχε και μια συζήτηση και κάποια στιγμή με τον κύριο Αγγελούδη. Έκανε και μια συζήτηση κάποια στιγμή. Η συζήτηση ήταν πραγματικά, αισθανθήκαμε και ήταν ο ρόλος του Πρωθυπουργού και ο ρόλος του βουλευτή της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το ενδιαφέρον του δεν ήταν μόνο ως Πρωθυπουργός που ήρθε για να ακούσω τι έχετε, ως βουλευτής αυτού του τόπου και τις αγωνίες του και αυτός, γιατί ξέρω ότι έχει βάλει μεγάλο στοίχημα έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να πετύχει σε πολλά από αυτά που τα έχει στοχεύσει και νομίζω όλοι μαζί με μπροστά του Πρωθυπουργού είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Πάντως αντιλαμβανόμαστε, λίγο νεράκι αν είναι εύκολο να σας φέρνω εδώ οι συνάδελφοι, αντιλαμβανόμαστε κύριε Παπά ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη διάθεση και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς να έρθουν πολύ, σε επαφή πολύ με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο κόσμος έχει άλλες ανάγκες. Γιατί προκύπτει κάτι τέτοιο? Θέλω να πω κάτι άλλο. Οι ανάγκες λίγο πολύ είναι κοινές παντού, σε όλη την Ελλάδα. Mm. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάθε περιοχή έχει τη διαφορετικότητά της. Έχει τη διαφορετικότητά της με τον τρόπο της λειτουργίας της, έχει τη διαφορετικότητά της με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η οικονομία της. Δηλαδή, αλλού είναι καθαρά αγροτικές, αλλού είναι κτηνοτροφικές, αλλού είναι αποκλειστικά με το τουριστικό προϊόν. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα ο νομός της Θεσσαλονίκης, ξέρετε ότι περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδος από ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο που λέγεται Θεσσαλονίκη, πέριξ του αστικού κέντρου με περιοχές οι οποίες έχουν έντονο αναπτυξιακό και αστικό χαρακτήρα που αναπτύσσονται διαρκή. Παραδείγματος χάρη, αναφέρουμε την περιοχή της Θέρμης. Υπάρχουν όμως και περιοχές, βγαίνοντας πιο έξω, που βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά με το κομμάτι της τελευταίας απογραφής, που βλέπουμε ο πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς να μετακινείται από την περιφέρεια, από την επαρχία προς την πόλη. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε. Εδώ χρειάζεται μια εθνική στρατηγική και αυτό έχει να κάνει, άκουγα προηγουμένως καθώς ερχόμουν εδώ, ότι είχατε μια πολύ ωραία τοποθέτηση που έκανε ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όσον αφορά για το δημογραφικό, που για μένα θεωρώ είναι το πρώτιστο, το μέγιστο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και το έθνος, γιατί μιλάμε για την ύπαρξη του έθνους για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι το δημογραφικό πρέπει ταυτόχρονα, παράλληλα, να αντιμετωπιστεί όσον αφορά με την αποκέντρωση της αυτό περιφέρειας. Αυτό ήθελα να πω όμως. Γιατί πολιτικές αποκέντρωσης που βλέπουμε, κύριε γιατί Παπά? Σας το λέω αυτό, γιατί πολύ απλά, ξέρετε, εγώ προσωπικά παραμένω ακόμα και τώρα ως βουλευτής, να παραμένω με την οικογένειά μου ως ο ίδιος μιας πολύτεκνης και να ξαναπούμε ότι είστε πολύτεκνος επίσης. Να παραμένω σωσοχό σε μια κομμόπολη της περιφέρειας και θεωρώ ότι οι οικογένειες που έχουν αποφασίσει να ζήσουν στην περιφέρεια με πολύ πιο εύκολο τρόπο αποφασίζουμε να κάνουμε μια πιο πολυμελή
Η οικογένεια, εντάξει, είναι διαφορετικοί ρυθμοί, διαφορετικοί. Παρ' όλα αυτά όμως, για να αποφασίσουν να ζήσουν τα παιδιά μας, η οικογένειά μας εκεί, θα πρέπει να αισθανόμαστε τουλάχιστον ότι αυτά που δίνουμε στα παιδιά μας δεν είναι λιγότερα από αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν βλέπετε να γίνονται πολιτικές, να υπάρχουν κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες. Πραγματικά γίνονται λέγοντας να πω τι. Βλέπω ότι παραδείγματος χάρη είναι μία από τις λίγες χρονιές που είδαμε τα σχολεία της περιφέρειας να στελεχώνονται πολύ γρήγορα και άμεσα. Παρ' όλα αυτά όμως πάλι υπάρχουν προβλήματα, διότι ακόμα και στελέχη των σχολείων μετά από 1-2 μήνες έρχονται αρκετοί από τους καθηγητές που ζητάνε αποσπάσματα να μετακινηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά προς το κέντρο. Υπάρχει μια δυνατότητα να βλέπετε ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραδείγματος χάρη, υπάρχει η αναμόρφωση των ΕΣΥ και κυρίως πολλών κέντρων υγείας. Δηλαδή... Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι σοβαρό πράγματι για όλο τον πληθυσμό, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που είναι μακριά από, από τα νοσοκομεία. Το να ζήσουμε τις οικογένειές μας χρειάζεται από το πολύ μικρό στο πολύ σοβαρό. Δηλαδή να αισθανόμαστε ότι υπάρχει το κομμάτι μια σωστή παιδεία για τα παιδιά μας, μια σωστή εκπαίδευση, ότι δεν λειτουργούν με ελλείψεις, ότι υπάρχει το σύστημα υγείας και όπου μπορεί να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αλλά και η οικονομία. Και επίσης, εκεί έχει να κάνει και με επίσης, την αγροτική οικονομία. Θα σας πω και για την οικονομία. Ξέρετε γιατί δεν το βάζω την οικονομία. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς διαπιστώνουμε άτομα προσωπικότητες οι οποίες λειτουργούν στην αγροτική οικονομία, λειτουργούν στην περιφέρεια και παρόλα αυτά την οικογένειά τους την έχουν πάει στην πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει εργασία που δεν υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει στην πόλη και να έχουν φύγει. Δηλαδή χρειάζεται μία σύνθεση πραγμάτων έτσι ώστε για να μπορέσουμε να πείσουμε τα νέα ζευγάρια να μείνουν στα χωριά. Ναι, άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έτσι πως επεκτείνεται η Θεσσαλονίκη σε κάποια χρόνια θα πιάνει πολλά από τα χωριά, τα περιφερειακά. Ήδη βλέπετε. Τώρα για να είμαστε δικοί, ήδη βλέπετε ότι αν ξεκινήσουμε από εδώ ανατολικά θα δούμε ότι μέχρι και την περιοχή της Θέρμης έχει κολλήσει. Δηλαδή ξεκινάμε Πηλαία Θέρμη, Πανόραμα, έχει γίνει ένα πράγμα. Το ίδιο και προς τα δυτικά δεν αναπτύσσεται με το ίδιο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά όμως σχεδόν οι περιοχές, τώρα άμα πούμε ότι σταματάει η πόλη στην περιοχή Ελευθέριου Κορδελιού και με Μαγνησία και Διαβατά, ενδιάμεσα έχοντας κάποια συγκεκριμένα έτσι... Σύμφωνοι. Θέλω να δούμε λίγο τα προβλήματα της πόλης που αφορούν και την Β' Θεσσαλονίκης, όπως παραδείγματος το flyover. Πώς σχολιάζεται αυτό που έγινε? Ναι. Γιατί ο Υπουργός, ο κ. Σταχιάος, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι θα δοθεί ο φάκελος, όπως πρέπει, ακολουθούμε βέβαια την είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας και της Αποφάσης Δικαιοσύνης, και ο φάκελος πλήρης θα δοθεί τις επόμενες μέρες. Γιατί τέτοια καθυστέρηση, γιατί δεν είχαν το φάκελο? Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω κάτι. Και το λέω και ως πολίτης αυτού του νομού, αυτής της πόλης. Με όλοι ταλαιπωρούμαστε, δεν είναι θέμα. Να είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε, γιατί το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Έχουμε ζήσει το πόσο καθυστέρησε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του μετρό, μέσα στους λίγους μήνες που ολοκληρώνεται, που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί πολλά χρόνια νωρίτερα, μόνο και μόνο γιατί υπήρχαν κάποιες μόνιμες αντιδράσεις, κάποιες μόνιμες προσφυγές από μια μικρή μερίδα κόσμου, με αποτέλεσμα το μόνο που κάναμε είναι να καθυστερήσουμε και να ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Δυστυχώς βλέπουμε να εξελίσσεται κάτι αντίστοιχο και με το flyover. Εύχομαι πολύ, από ό,τι γνωρίζω, άμεσα εκδικάζεται τα ασφαλιστικά μέτρα, νομίζω γύρω στις 17 Απριλίου. Αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, ξέρετε, γιατί και εσείς είστε πολίτες, δεν μπορεί στη Θεσσαλονίκη να ακούσει ούτε ένα τσικ. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Όχι, θέλω να είμαι δίκαιος όμως, θα πω κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε κάτι. Όντως, με τη λειτουργία των εργασιών του flyover έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη μετακίνηση. Κάποιος λέει, εντάξει, σημαίνει ότι ζει κάπου άλλο, σε μια άλλη πόλη. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι εντός της πόλης και κυρίως όλοι οι παράλληλοι οδοί, και αναφέρουμε από τη Λεωφόρος, Νίκης, Μητροπόλεως, Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου της, νομίζω κινούνται με πολύ καλύτερο ρυθμό. Ναι, και αυτό γιατί οφείλεται... πολλά άτομα μετακινήθηκαν όμως. Και αυτό οφείλεται να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ κυρίως στην τροχέα Θεσσαλονίκης και όλους αυτό το κόσμο τους ένστολους που πραγματικά δίνουν μια μεγάλη μάχη έτσι ώστε να μπορέσουν να αποσυρφορηθεί όλη αυτή η πίεση που αισθάνεται η πόλη και κυρίως ο περιφερειακός με τη λειτουργία εντός της πόλης πολύ καλύτερη. Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ναι, το θέμα είναι ότι γιατί τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, αφού βρέθηκε ότι δεν είχε, δηλαδή βρήκαν έρισμα όσοι είχαν προσφύγει, γιατί ο κύριος Ταχιάος λίγο δίνοντας συνέντευξη στην Βεργίνα τηλεόραση δύο μήνες πριν, τρεις μήνες πριν, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αυτό που είπε είναι ότι έχουμε δύο προσφυγές, αλλά τις θεώρησε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε πίσω το έργο. Ναι. Ξαφνικά όμως δίνει πάτημα το Υπουργείο εδώ όταν δεν έχει δώσει το φάκελο πλήρως όπως έπρεπε. Να τα βλέπουμε αυτά πρέπει, κύριε Παπά. Δεν θα διαφωνήσω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίμα και άδικο να ταλαιπωρούμε όλο αυτό το κόσμο ψάχνοντας, ενώ ουσιαστικά διαφοροποιούμαστε για κάτι διαφορετικό. Διαφοροποιούμαστε γιατί να καταλάβουν και να κατανοήσω ότι ένας μεγάλος δρόμος περνάει που ήδη δεν αλλάζει, δηλαδή ήδη περνούσε ο περιφερειακός πάνω από το συγκεκριμένο δρόμο. Περνάει άλλος ένας δρόμος και είναι πιο κοντά στις κατοικίες μας. Mm-hmm. Ουσιαστικά από εκεί ξεκινάμε και ψάχνοντας, έχοντας αυτό ως πρόβλημα, ψάχνουμε να βρούμε πού αλλού μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη εργασία, απλώς για να καθυστερήσουμε το έργο. Γιατί δεν μιλάμε για να σταματήσει το έργο. Όχι, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Μιλάμε για μια διαδικασία καθυστέρηση. Και ρωτάω, αυτή η καθυστέρηση σε ποιον θα δω. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα και στους ίδιους κατοίκους που είναι κοντά σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Γιατί, ακόμα και άμα θέλουμε να το πούμε και από άποψη ατμοσφαιρικής ρήπανσης, είναι πολύ διαφορετική να κινείται το αυτοκίνητο με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και είναι πολύ διαφορετική να δημιουργούνται ουρές αρκετών λεπτών και ωρών, το οποίο να είναι στάσιμο. Ναι. Άρα είναι από πολύ μεγάλη άλλη, γιατί επιβάλληση. Γιατί να δίνει πάτημα θα λένε άλλη, αυτοί που ακούνε. Βλέπετε ότι από την άλλη δημιουργούμε και λέμε ότι ξέρετε είμαστε υπερασπιστές. Στο τι, στο να μην γίνει το έργο. Εγώ αντιθέτως ξέρετε θα έλεγα. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται πολύ περισσότερα έργα. Mm-hmm. Ακόμα και στην Αθήνα που πηγαίνω κάποιες μέρες λόγω της ιδιότητάς μου να ζήσω. Έχοντας την Αττική Οδός, έχοντας τη Λεωφόρο Μητρού και πολλούς δρόμους. Υπάρχουν στιγμές. Εντάξει, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται σύγκριση. Έχοντας το μετρό να έχει αναπτυχθεί σχεδόν σε όλη την Αθήνα και υπάρχουν στιγμές που η κυκλοφοριακή κίνηση είναι. Κύριε Παπά, επειδή αναφέρατε. Απρόβλεπτη και ιδιαίτερα πολύ δύσκολη. Αυτό που πρέπει να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε είναι να γίνουν ακόμα περισσότερα έργα. Και να μην έχουμε μία. Δηλαδή, με ενόχλησε ότι δεν ολοκληρώθηκε η υποθαλάσσια. Όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε, σταμάτησε και πληρώσαμε και πρόστιμο. Με ενοχλεί το ότι καθυστερήσαμε τόσο πολύ, να σας πω έργα, να ακούσει και ο κόσμος. Καθυστερήσαμε τόσο πολύ να ολοκληρωθεί το μετρό μέσα από συγκεκριμένες καταγγελίες. Με ενοχλεί που ο κόβος K16 μπαίνοντας στην Αθήνα, ξέρετε, υπήρχαν ένας πολύ μικρός αριθμός κόσμου που είχε προσφύγει παντού. Και καθυστέρησε πάρα πολύ. Σας ενοχλεί πολλά η καθυστέρηση στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Γιατί μαθαίνουμε, ο κύριος Τζίκας είπε ότι μέσα στο μήνα θα είναι οι οριστικές αποφάσεις. Το θέμα είναι ότι εσείς είστε πια στην. Εσείς δράτε πλέον. Ξέρετε κάτι, αυτό να διεκδικήσουμε. Το οτιδήποτε καθυστερεί το κράτος να το διεκδικήσουμε να ολοκληρωθεί ακόμα πιο γρήγορα. Να οριμάσουν οι μελέτες, να οριμάσουν οι αποφάσεις και να ολοκληρώσουμε πράγματα. Και να σχεδιάσουμε ακόμα περισσότερα, δηλαδή να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με τις επεκτάσεις του μετρό. Όχι αν το μετρό θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Να δούμε το από εδώ και πέρα. Πότε θα φτάσει στο αεροδρόμιο, πότε θα φτάσει στη Σύνδο, πότε θα φτάσει στον Εύεσμο στη Λιούπολη, πότε θα γίνουν οι γραμμές να συνδέσουμε και την υπόλοιπη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Ναι, για να γίνει αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία. Τώρα μην μου λέτε για το flyover, είδαμε ότι υπήρχαν θέματα. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Εάν το flyover αυτή τη στιγμή δεν είχε γίνει προσφυγή, θα έτρεχε κανονικά το έργο. Θα έτρεχε, αλλά ακούσατε όλους τους φορείς της πόλης που έλεγαν να γίνει το μετρό και μετά να ξεκινήσει. Το ξαναλέω πάλι. Ήρθε ευνηδιαστικά στη ζωή μας. Το μετρό, αυτό το χρονικό διάστημα, είδατε ότι γίνανε κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα και γίνει. Κερδίσαμε ένα διάστημα 8 μήνες, 9 μήνες. Είναι οι πρόδρομες εργασίες. Εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Να γινόταν και 9 μήνες νωρίτερα. Να ολοκληρωθεί το σημείο όσο δυνατόν σε νωρίτερο. Γιατί και το μετρό, με τη λειτουργία του μετρό, όντως θα απορροφήσει ένα μέρος, όχι στο σύνολο. Γιατί θα μετακινήσει κυρίως τον κόσμο που η μετακίνησή τους είναι εντός της πόλης. Mm-hmm. Δεν θα απορροφήσει το σύνολο της ανάγκης του περιφερειακού. Ναι. Επειδή έχω πολλά να πούμε και βλέπω το χρόνο. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Θέλω να πάμε και στο θέμα που είπατε. Δηλαδή, είπατε μπράβο στην τροχιά και η ένστολη και πραγματικά που ανοίγουν τους δρόμους. Γιατί είμαστε με πολύ μεγάλη ευκολία κατηγορούμενοι.
μπορούμε. Έτσι. Mm-hmm. Όταν κάτι γίνει, βγαίνουμε όλοι, αλλά όταν ερχόμαστε να δούμε κάτι θετικό, δυσκολευόμαστε να δώσουμε τα εύσημα. Ναι, βέβαια, δεν είμαστε έτσι εμείς. Εμείς τα δίνουμε, τώρα, να ξέρετε. Στην εκπομπή. Ναι, το λέω απλώς. Εδώ ο φίλος τηλεθετής μου γράφει ένα τόσο μεγάλο έργο στην πόλη, ενώ τρέχει ένα ακόμη μεγάλο έργο χωρίς τριπλές βάρδιες και βραδινά δεν γίνεται. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται αυτό. Αυτό σημειώνει ότι δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν και τριπλές βραβάρδιες και βράδυ να δουλεύουν. Θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτό το καταλαβαίνω και το ακούω πολύ καλύτερα από την προσφυγή και να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει το έργο. Έχουν και συγκεκριμένα προβλήματα στην περιοχή τους. Αυτό, γι' αυτό έκαναν την προσφυγή οι κάτοικοι. Δεν παίρνουν εξουσίες για αυτό το θέμα. Πάνε να χτυπήσουμε άλλα θέματα για να μπορέσουμε να πούμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Ναι. Έλεγα λοιπόν για τους ένστολους. Θέλω να το θίξουμε γιατί για μένα είναι από τα κορυφαία θέματα της στιγμής αυτής, της περίοδου αυτής. Δηλαδή η βία, για την οποία ήρθε και ανακοίνωσε και μέτρα για τη σχολική βία ο Πρωθυπουργός. Την ώρα όμως που οι αστυνομικοί, συνομιλώντας πολύ συχνά με τον πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, να λένε ότι είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις σε προσωπικό, είναι μεγάλες οι ελλείψεις σε εκπαίδευση, είναι μια σειρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά νομίζω, δημιουργώντας και προβλήματα και με θέματα μικροεγκληματικότητας, μικροπαραβατικότητας στην καθημερινότητά μας. Ναι, παρόλα αυτά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ξέρετε ότι έχει μια πολύ καλή σχέση και άριστη σχέση και σέβεται την προσπάθεια και τον αγώνα που δίνουν οι ένστολοι σε σχέση με άλλους που έχουν περάσει, που τους θεωρούν ως εχθρούς πολλές φορές. Υπήρχαν δηλαδή πολιτικοί μέσα στο κοινοβούλιο που βλέπανε ένστολους και παθαίνανε. Κάτι παθαίνανε. Αυτό είχε αναφορές στο παρελθόν. Έτσι, και με, δεν είναι και πολύ. Απλώς ήταν ως αντιπολίτευση μέχρι να γίνουν να διοικήσουν και να δουν ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα σκεφτόταν πριν γίνουν διοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα για τις δύο μεγάλες πόλεις και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει έτσι πιο πολύ μεγάλη ανάγκη όσον αφορά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η ανάγκη των πόλεων θα απογυμνώσουμε εντελώς και την περιφέρεια, γιατί και εκεί υπάρχει θέματα ασφαλείας και βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καλή ασυνόμευση, ίσως να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός με εκλοπές συστηματικές και πολλαπλές. Γίνεται έτσι μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη η αστυνομία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από προγράμματα, έχει ενισχυθεί κατά πάρα πολύ με νέα εφόδια. Μας λένε πάντως, συγγνώμη διακόπτω, αλλά να τα μεταφέρετε αυτό, γι' αυτό σας τα λέω, θα σας τα λένε και εσάς. Τα τίζερ, γιατί δεν επιτρέπονται. Πώς λέγονται, τίζερ, αυτά με το πιπέρι αυτό. Γιατί δεν επιτρέπεται, το ζητάνε, λένε χρόνια. Pepper spray μου λένε. Ναι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, προφανώς είναι πιο ειδική από εμένα, που θα αποφασίσουν το τι είναι αυτό που θα πρέπει να μπει στην αστυνομία σε λειτουργία και τι όχι. Αλλά σίγουρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο της αστυνομίας. Από την άλλη μεριά η αστυνομία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος μας είναι να προστατεύσουμε 24 ώρες 24 ώρες το πολίτη και δεν μπορώ να ξεχάσω από τη μνήμη μου τα τελευταία γεγονότα με την άδικη γυναίκα που χάθηκε μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή θεωρώ ότι όντως εκεί πέρα για μένα προσωπικά και για το καθέναν, όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός μπροστά μέσα στο αστυνομικό τμήμα, όλοι μας έρχεται ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί. Εντάξει, εκεί υπήρχαν όπως φάνηκε συγκεκριμένες αστοχίες, αλλά πέρα από αυτό οι γυναικοκτονίες είναι πολλές. Εγώ ξέρετε, δεν θα πω στη διαδικασία μόνο τις γυναικοκτονίες. Γενικότερα θα πω ότι όντως βλέπουμε τη βία πολύ έντονη. Πολύ πιο έντονη. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε και στο θέμα της παιδικής, εφηβικής βίας, τα παιδιά. Εκεί θα πήγαινα, ότι δυστυχώς βλέπουμε τα φαινόμενα. Δηλαδή, είδαμε χθες έγινε μια πολύ ωραία παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Περακάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού, στη Πολύχνη, στο σχολείο, όσον αφορά τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι περίπου ίδιος. Παρ' όλα αυτά και μειωμένος. Δυστυχώς όμως αυτό που αλλάζει πάρα πολύ και μας ανησυχεί είναι η ένταση των κρουσμάτων. Όπου η ένταση είναι πιο βία,
ακόμα πιο μεγάλη, με μεγαλύτερη ένταση. Ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι γερνάνε και λένε και εμείς στην εποχή μας, μιλάω για την εποχή του πατέρα μου κλπ. Τι λένε τώρα σιγά, και εμείς τότε σκοτωνόμασταν τα παιδιά, όχι, τα αγόρια μεταξύ τους, τα αγόρια. Όχι. Δεν είναι έτσι αυτό. Καμία τώρα σχέση. Έχει άλλα στοιχεία. Και να πω κάτι, αυτό, γιατί καμία σχέση, να το πω έτσι πολύ απλά. Εκεί την εποχή όταν γινόταν. Πάλευαν τα αγόρια. Πάλευαν οτιδήποτε. Όταν έπεφτε κάποιος κάτω και το χτυπούσε, αυτό ήθελα, νομίζω να το ο άλλος σεβόταν ότι ο ένας νίκησε και ο άλλος έχασε. Ή οι τέσσερις από πάνω με έναν, δεν σταματούσε. Ήταν, Εδώ δυστυχώς βλέπουμε ένα μένος, την ώρα που ο άλλος είναι πεσμένος, είναι ανήμπορος, που δεν αντιδρά, βλέπουμε ένα τρελό μένος. Και για να πούμε λίγο ποιες είναι οι ευθύνες ολωνών μας. Και ξεκινάω πρώτα από τον εαυτό μου ως γονέας. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς έχουμε οδηγήσει εμείς και δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Να πω λίγο κάτι. Όταν εμείς από 2 χρονών το παιδάκι μας, με πολύ μεγάλη ευκολία, του δίνουμε να έχει τη χρήση του κινητού του μπροστά, γιατί πολύ απλά μας δίνει χρόνο προσωπικό για μας, αυτό αρχίζουν και δημιουργούνται τα προβλήματα. Όταν τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδιά έχουν πολύ σκληρή και έντονη βία, αυτό δημιουργείται. Όταν βλέπουμε ότι ακόμα και ο αθλητισμός στα πιο δυναμικά σπορ, και αναφέρομαι σε κάτι που έχω ασχοληθεί και αγαπώ, την πάλι, τον box ή οτιδήποτε, αρχίζει να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τους πολίτες. Και τι έχει ενδιαφέρον? Έχουν τα αθλήματα που είναι μέσα σε κλουβιά και βλέπουμε με πολύ έντονη βία, δηλαδή με απόλυτα χτυπήματα σε βαθμό. Αλήθεια, υπάρχουν τέτοια αθλήματα που δεν μα το όχι ξέρω. Μόνο. Ναι. Άμα γυρίστε, δηλαδή δείτε αναρτήσεις, είναι τα μόνα που έχουν δημοσιότητα. Τα μόνο που παρακολουθεί ο κόσμος, τα μόνο που ακολουθούν οι νέοι. Και ένα άθλημα το οποίο, όπως είναι η πάλι, δυναμικό άθλημα, το οποίο έχει τους κανόνες, τους πόντους, οτιδήποτε, που δεν έχει κανένα χτύπημα. Ή άλλες τέτοια αθλήματα που λειτουργούν με κανόνες, δεν ασχολείται κανένας. Εδώ κινδυνεύουν αυτά τα αθλήματα να βγουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να βάλουμε αθλήματα τα οποία έχουν βία, αίμα, και χωρίς να είναι κάτω άλλος και να το χτυπάμε. Είναι κάτι τέλος που το έχετε θίξει ήδη στον αρμόδιο υπουργό? Μα πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Μα είναι κάτι που το λέω και το συζητάω και γενικότερα πώς λειτουργούμε σαν κοινωνία. Όλες αυτές οι εικόνες είναι που μπαίνουν στο υποσυνείδητο όλων αυτών των νέων παιδιών, δηλαδή μέσα από τις αρχές της δευτεροβάθμιας και να φέρουμε από το δημοτικό ακόμα και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και βλέπουμε τέτοιου είδους βία. Γιατί αυτή τη βία τη βλέπουν, τη βιώνουν. Γιατί αυτή τη βία έχουν τους αντίστοιχους αθλητές πλέον που ανά τον κόσμο που καθόμαστε και τους ακολουθούμε. Mm-hmm. Είναι κάτι όμως που θα πρέπει να περάσουμε τα παιδιά μας, να τα διδάξουμε και να πούμε το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Και την ίδια ώρα βλέπετε ότι αυτά στιγμή το προχωράνε, τα αναμεταδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όχι μόνο. Ερχόμαστε με πολύ μεγάλη ευκολία να μεταδίδουμε σε δύσκολες φάσεις, σε πολύ προσωπικές στιγμές και να εκθέτουμε προσωπικότητες. Και πολύ πιθανόν αυτή η έκθεση, η δημόσια έκθεση μιας νέας προσωπικότητας στην ηλικία των 12, 13, 14, 15, 16 και οποιαδήποτε ηλικία να του δημιουργήσει τόσο μεγάλο στίγμα. Βγήκε ένα από το Υπουργείο, ένα πάρα πολύ ωραίο το σποτάκι. Που δεν ξέρω αν αυτό το παιδί θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Και αυτό τώρα, αυτή η δράση που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, και συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο του θήτη, αλλά που δίνει τη δυνατότητα και του παρατηρητή. Γιατί πολλές φορές και αυτοί τα παιδιά που παρατηρούν, που δεν συμφωνούν με το γεγονός. Αυτά που βλέπουμε είναι το σποτάκι, αυτό που. Δυσκολεύονται και μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι που τραβάνε από πίσω. Γιατί είναι οι δύο, βλέπετε, χτυπάνε και κάποιοι κάθονται από πίσω και τραβάνε. Αυτό. Και κάποιοι άλλοι είναι δίπλα σε αυτούς που δεν τους βλέπουμε. Και απλώς παρατηρούν. Και μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην συμφωνούν. Και επίσης βλέπουμε και κορίτσια να συμμετέχουν. Και για να είμαι δίκαιος, δεν πάμε να προστατεύσουμε μόνο τα παιδιά που είναι οι θήτες. Πάμε να προστατεύσουμε και αυτά τα παιδιά τα ίδια που έχουν μπει σε αυτή την οτροπία και σε αυτή την αντίληψη. Γιατί πιθανόν μέσα από μια καταγγελία, όταν θα είναι αρχική καταγγελία, να τους προστατεύσουμε από ένα μεγαλύτερο αδίκημα. Έχουμε βίντεο από τον Βασίλη Παναγιωτίδη που το τράβηξε εκείνη την ώρα σε μια επίθεση που έγινε σε ένα 20χρονο. Του την έπεσαν μέσα στην Αριστοτέλους, τώρα κάτω από την Μητροπόλεως. Και ένας ενήλικας τραβούσε βίντεο. Δεν είχε παρέμβει να τους χωρίσει. Δηλαδή, προτιμούμε να το έχουμε σαν εικόνα και να το σηκώσουμε. Δηλαδή, να φανταστείτε, είναι πολύ σημαντικό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας κοινωνίας που ζούμε. Ανεξαρτήτως της ηλικίας. Δηλαδή, πιο πολύ θα ικανοποιηθούμε αν πάρουμε αυτή την εικόνα και τη σηκώσουμε μέσα στο δικό μας προφίλ, παρά να παρέμβουμε μέσα και να χωρίσουμε αυτά τα παιδιά. Ναι, άρα εδώ κάτι σταθρό υπάρχει και αφορά όλους μας, έτσι. Αφορά όλους μας. Και αφορά από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ο καθένας από εμάς. Γιατί είπαμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα
της κυβέρνησης. Είναι πρόγραμμα αυτό της χώρας μας. Αυτό το βλέπετε. Μας. Αυτό έγινε προχθές στο τέλος. Βλέπετε που με βλέπετε τον γκρι τραβάει. Και ευτυχώς ένας κύριος είδατε. Φώναξε κάποιος. Ο ένας κύριος που πάει αυτός, που πάει κοντά προς εκεί, έτσι με αυτόν τον τρόπο και τους και φεύγει. Ναι. Κύριε Παπά, κλείνοντας, έρχονται ευρωεκλογές, άρχισε η εξωστρέφεια όπως είπαμε, θα ξανάρθει φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός και άλλες φορές στη Θεσσαλονίκη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως μια συνεχή έτσι, φθορά της κυβέρνησης, πολύ σύντομα. Και αν γίνεται, θα σας ζητούσα να μην το δείχνουμε συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι και η εικόνα το να δείχνουμε τόσες φορές τόσο βία δεν βοηθάει σε κανέναν. Ναι. Γιατί το λέω και αυτό προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όταν τα σχολιάζουμε με τον τρόπο που τα σχολιάζουμε, βοηθάει. Είναι προτιμότερο να τα σχολιάζουμε mm-hmm. παρά αυτή την εικόνα να τη δείχνουμε. Ναι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, έχουμε ευθύνη όλες. Έχουν ευθύνη και το τρόπο πάντως με τον το οποίο. Το σποτάκι το οποίο δείχνει την βία του Υπουργείου, μας άρεσε πάρα πολύ εμάς με το Ίδρυμα ΟΝΑΣ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδα, ήμουν εκεί και ναι, το παρακολούθησα νομίζω όλο. Νομίζω ότι πρέπει να προβάλλετε και πρέπει να συζητιέται. Και πρέπει να συζητιέται και πρέπει να το συζητάμε ο καθένας από τους χώρους μας, να συζητάμε με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας. Να το συζητάμε μέσα στους συλλόγους γονέων, δηλαδή να καταλάβουμε και οι ίδιοι. Καταρχήν να το συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε όταν έχουμε δίπλα τα παιδιά. Λέμε για την αθλητική βία. Δεν μπορεί εγώ να παίρνω το γιο μου τώρα τα παιδιά, και η κόρη μου, και να πηγαίνω στο γήπεδο και να είναι δίπλα και με το που βλέπω το οτιδήποτε να βρίζω. Και μετά να λέω, μα γιατί το παιδί μου βρίζει. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά. Ευρωεκλογές και δημοσκοπήσεις όπου χάνει η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα οι αναλυτές λένε ότι έχει να κάνει πολύ με τις μεταρρυθμίσεις, με τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν κλπ. Τι λέτε. Χάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι χάνει. Φτύνει. Χάνει δημοσκοπικά. Ναι, ναι. Τι άλλο χάνει. Όχι, χάνει γιατί το ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Στις δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα. Ναι. Χάνει ποσοστά βεβαίως. Ναι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ναι, πρώτη με διαφορά. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι είσαι πρώτη με διαφορά δεν σημαίνει ότι επαναπάβεσαι ούτε ψυχάζεσαι. Το ότι είσαι πρώτος αντιθέτως σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγαλύτερες ευθύνες ως προς την κοινωνία. Και εδώ δεν έχεις μόνο ευθύνες και το λέω τώρα και εμείς σαν βουλευτές. Έχουμε και ευθύνες ως αντιπολίτευση. Γιατί όταν βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει βρει το βηματισμό της, νομίζω είναι αλλού, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι την αντιπολίτευσή μας μέσα στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, για να λειτουργούμε όσο να δούμε το καλύτερο τρόπο. Εννοείται τώρα, να εντοπίζετε τα λάθη για να διορθώνετε. Βεβαίως, γιατί γίνονται και λάθη. Είναι γεγονός. Γίνονται και λάθη και να ξέρετε, να είστε σίγουροι εσείς και σίγουροι με όμικρο γιώτα οι τηλεθεατές μας βλέπουν ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουμε διορθώσει αρκετές αστοχίες που πιθανόν να μην τις είχαμε λάβει. Προτού έρθει ένα νομοσχέδιο και να μπορέσουμε να διορθώσουμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές είναι κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει. Συνήθως οι ευρωεκλογές είναι μια πιο χαλαρή ψήφωση. Είχαμε δει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Όπως στις προηγούμενες ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 33% ως ποσοστό. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε ως βάση αυτό το άρα, ποσοστό. Άρα, λέτε, δεν θα είναι ενδεικτικό το ποσοστό. Ας ξεκινήσουμε ως βάση αυτό το ποσοστό που είχαμε πάρει στις τελευταίες ευρωεκλογές. Εγώ δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, τον τρόπο τον οποίο αποφασίζουμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές. Γιατί είναι πολύ σημαντικές. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικούς μήνες είδατε το πόσο μεγάλη αντίδραση είχαμε σε όλη την Ευρώπη από τους αγρότες. Ακόμα και στην Ελλάδα δεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα κονδύλια, τα μειονέκαψη. Άρα, γιατί έγινε αυτό, γιατί πολύ απλά αυτοί που πήγανε να αποφασίσουν το μέλλον των αγροτών για την νέα ΚΑΠ που λέμε, με κάποιο τρόπο κάνανε ένα λάθος σχεδιασμό. Και κυρίως εκεί για να ξέρουμε ποιοι ήτανε. Οι πράσινοι και οι οικολόγοι που, ναι, και εμείς είμαστε στη πράσινη ανάπτυξη και η οικονομία και θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αλλά για να προστατεύσουμε το περιβάλλον θα πρέπει να έχουμε βιώσιμες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχουμε βιώσιμους αγρότες. Και θα πρέπει το προϊόν που παράγει αυτός ο παραγωγός, ο μεταποιητής, θα πρέπει αυτό το προϊόν να δίνουμε την προστιθέμενη αξία και να μην μπαίνει σε μια διεθνή αγορά χωρίς να προστατεύεται και με πολύ μεγάλη ευκολία να έρχονται προϊόντα από τρίτες χώρες χωρίς καμία διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος στην παραγωγική του διαδικασία, με εντελώς διαφορετικούς κόστους και συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους που ασχολούνται και να ξεκινάνε από την ίδια φετηρία. Με την προώθηση που έκανε ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα ζητήματα ευρωπαϊκά, πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο? Βεβαίως. Καταρχήν το πιστεύω. Αλλά εδώ τώρα τι ερχόμαστε και λέμε, ότι είναι πολύ, πολύ εύστοχο οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές να δώσουν μια ενισχυμένη κυβέρνηση. Να δώσουν μια ενισχυμένη δύναμη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι ώστε αυτό το κόμμα που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Λαϊκό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει αυτή τη δύναμη, έτσι ώστε οι προτάσεις μας να είναι προτάσεις και εισηγήσεις. Όχι να είναι απλώς προτάσεις και έκθεσης ιδεών που ήταν στο παρελθόν.
αλλά είναι να είναι προτάσεις και να είναι εισηγήσεις όπου θα ξεκινάνε πάνω σε αυτές να χτίζεται κάτι καινούριο. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να δοθεί μια δυνατότητα. Και λέω και το εξής. Πείτε, εγώ το λέω και το εξής, ότι οι ευρωεκλογές θα επηρεάσουν πάρα πολύ και την επόμενη μέρα τη χώρα μας. Γιατί πολύ απλά, αν αισθανθούν ότι οι ευρωεκλογές υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει μπροστά της άλλα 3 χρόνια με μια ισχυρή νοπή βούληση από το λαό, οι αγορές θα λειτουργήσουν με το ίδιο θετικό πρόσημο που λειτουργούν και σήμερα. Αλλά ξέρετε, άρα το διακύβευμα είναι ισχυρή κυβέρνηση. Όταν έγινε η πρόταση δυσπιστίας, που έγινε τώρα από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα τα κόμματα, οι αγορές εκείνες τις μέρες επηρεαστήκανε, αν το είδατε. Mm-hmm. Με το που ήρθε το αποτέλεσμα και φάνηκε ότι η κυβέρνηση είναι ακλόνητη και ενισχυμένη και βγήκε ακόμα πιο ενισχυμένη, δηλαδή παρόλο είχε που έχει 158 βουλευτές, πήρε 159 ψήφους, την επόμενη μέρα οι αγορές λειτουργήσαν με πολύ καλύτερο δυνατό τρόπο. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει εάν τα μηνύματα, γιατί ο καθένας, ξέρετε, μπορεί να περάσει για ένα μήνυμα, ναι, υπάρχουν και κάποια λάθη, αλλά δεν μπορεί για ένα γεγονός που δεν συμφωνούμε. Πάντως να μαυρώσουμε. Το ποσοστό είναι, των αναποφάσεων είναι πολύ μεγάλο, επομένως αυτό μες στο δίμηνο που ακολουθεί είναι μπορεί πολύ να σημαντικό αλλάξει. Και αυτό που είπε προχθές ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, τι είπε? Ναι, μπορεί όντως τα νούμερά μας να δείχνουν ότι είναι πολύ θετικά. Αλλά αυτά τα νούμερα τα θετικά, γιατί λειτουργούν μέσα πάντως σε κάτι. Είπε τέρμα και επιδόματα και τέτοια. Σε μια πολύ καλή ψυχολογία. Ξέρετε κάτι, πιστεύετε? Πρέπει να ολοκληρώσουμε απλώς, παρακαλώ. Η ιστορία των επιδομάτων το λέει και η ίδια η αγορά. Μη φαντάζεστε ότι τα πολλά επιδόματα βοηθάνε την αγορά. Όχι βέβαια, προτιμούμε την αύξηση του μισθού. Αυτή τη στιγμή προτιμούμε την αύξηση του μισθού και κυρίως την αναζήτηση της εργασίας. Mm-hmm. Γιατί στο κομμάτι της ανεργίας που υπάρχει ένα αρκετά... Έχουμε βελτίωση πάντως αυτό, έτσι να τα λέμε. Τεράστια. Παρ' όλα αυτά όμως θα πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτή την ανεργία που υπάρχει σήμερα, κοντά στο 9%, το οποίο είναι οι πάγιοι άνεργοι. Κάποιοι που θέλουν να είναι πραγματικά μόνιμα άνεργοι. Ναι, γιατί όταν παίρνεις το επίδομα και είναι ίδιο σχεδόν με το μισθό, άρα πρέπει να κάθεσαι. Πρέπει να αλλάξουμε όλη αυτή την οτροπία και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Κύριε Παπά, πολύ σας ευχαριστώ. Νομίζω τα είπαμε σχεδόν, τα αγγίξαμε τουλάχιστον σχεδόν όλα τα σοβαρά ζητήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.